Ένα είμαι. Ή ερυθρόλευκη. Μπορεί να είμαι λίγο γεματούλη, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Εγώ θα ξεκινήσω, δεν ξεκινήσω με αγωνιστικά, ξεκινήσω με μεταγραφικά. Τα οποία μεταγραφικά πάντα. Και εννοείται, συγγνώμη, ότι ο Πίγιος λογίζεται κανονικότατα σαν αλήθεια για το αριστερό άκρο, ναι. Και δουλεύεται πολύ σωστά από τον Ματίας. Αν δεν βρεθεί η λύση που ψάχνει για βασικούς, γιατί ξαναλέω, αριστερό μπακ ψάχνει για βασικό, γιατί λήγουν και τα δύο συμβόλαια των Ιρανών. Οπότε δεν θα μείνουν και οι δύο, έως και κανένας ίσως. Θα σε ρωτούσα, ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Ο Πίγιος εννοείται ότι δουλεύεται για να είναι και στο rotation και στο. Αν χρειαστεί, θα είναι και βασικό στο το διάστημα που θα λείπουν. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ το λέω πάντα. Ναι. Δηλαδή το Γενάρη. Γιατί και παίχτη να πάρει άκρη, δεν θα είναι και έτοιμο να παίξει την πρώτη μέρα. Θέλει και ένα χρόνο να προσαρμοστεί λίγο. Είναι ευκαιρία του. Ε, βέβαια, μα θα πάρει μάτς. 100% θα πάρει μάτς. Είναι ευκαιρία του. Μπαίνει, την αρπάζει. Εννοείται. Ή δεν την αρπάζει. Δεν έχει. Εννοείται, εννοείται. Είναι και έτσι γεννιούνται οι παίχτες που μπορεί να παίρνουν ευκαιρία και να. Ή... Βέβαια. Ναι. Απλά τα πράγματα έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Ποδόσφαιρο είναι. Λοιπόν. Δύο ονόματα παίζουν πολύ δυνατά και για τα υπόλοιπα που μου έχετε στείλει σε μηνύματα θα σας πω μετά και για το σχεδιασμό που μου είχε ρωτήσει για τον Κορδόν, για τους παίχτες και εδώ φίλοι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το πρώτο όνομα είναι ο Παλαβεσίνο, ο οποίος θα μας δυσκολέψει κιόλας να το λέμε Παλαβεσίνο. Παλαβεσίνο. Ο Παλαβε. Ναι, σωστό κι αυτό. Παλαβε, παιχτάρα Παλαβε. Λοιπόν, το οποίο ανήκει στη River. Είναι οχταροδεκάρι, γιατί λένε ότι παίζει και στο εξελά, πως τσακίδα και κάτι βιντεάκια που μόλις βγήκε το όνομά του. Γιατί εμένα μου κάνει κλικ επειδή είναι από την Αργεντινή. Και επειδή βγήκαν οι μεταγραφές Έσε και Ορτέγκα, το θεωρώ πολύ πιθανό. Δηλαδή, κουνά το κεφάλι του. Άσε, τα πω μετά, στείλε μήνυμα, μα θες, κύριε Σταθερόπουλε. Καταρχήν, κουνά το κεφάλι του Σταθερόπουλε. Να πούμε, γιατί μπορεί να θεωρεί. Ναι, στείλε μήνυμα. Στείλε μήνυμα. Το στείλε μήνυμα. Το βγήκε, το λες με τη λογική ότι αποδίδει, ότι βγήκε από εκεί το θέμα και μπορεί να. Όχι, όχι, για του παίχτε, επειδή ο Έσε και ο Ορτέγκα. Κάτσε, περίμενα. Όχι, θα σου πω, θα σου πω, δεν έχω θέμα. Ειδικά ο Έσε πρέπει να πάρει πάρα πολύ. Ο Ορτέγκα. Κλείστηκε στην Εθνική Αργεντινή, δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι μάνατζερο δουλειές τώρα πια, όπως λέγαμε παλαιότερα. Το βάζουν να κάνει μια συμμετοχή για να τον πουλήσουν μετά με περισσότερα λεφτά. Όχι, δεν είναι. Και ειδικά σε αυτό το κλαμπ της Εθνικής Αργεντινής που έχει πάρει Μουντιάλ, δεν μπαίνει έτσι εύκολα σε αυτή την ομάδα. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές είναι ότι προέρχονται από γεμάτη σεζόν. Βέβαια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να είχαν κάνει τις διακοπές τους, να έχουν κάνει προετοιμασία και να αρχίζουν να παίζουν. Αυτοί ήρθαν και έπαιξαν. Με πολύ μεγάλη διαφορά και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις όσον αφορά με παίχτες που έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή είναι, βλέπει ο Ολυμπιακός μια μεγάλη προοπτική και στους δύο. Και επειδή προφανώς και με την Αργεντινή έχει βρει ένα κανάλι ο Ολυμπιακός, φαίνεται αυτό με τις συγκεκριμένες μεταγραφές, έκατσα και τον είδα. Περισσότερο μου φαίνεται ένας 8-10. Έχει πολύ ωραία τελειώματα, ξέρεις, όταν θα βάλει τα γκολ. Και αυτό που έχει βγει από την Αργεντινή είναι ότι η River τα έχει βρει με τη Σαν Λορέντζο, αλλά ο παίχτης και η πλευρά του παίχτη τον έχει στο περίμενο, γιατί πάνω περιμένουν για την πρόταση του Ολυμπιακού. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες, όπως και εκεί λόγω ατζέντη περισσότερο και για το στόπερ. Το Βραζιλιάνο, το Λέι Περέιρα, που είναι κεντρικός αμυντικός, 27 ετών, είναι παίχτης. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αμυντικό, δεν συζητιέται. Ναι. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να ψάχνει και για δύο. Άμα μπορέσει να βρει, γιατί. Αλλά δεν είναι. Βέβαια, γιατί όταν ο Φρέιρε έχει πάθει μια θλάση στο μάτς με τα Γιάννη, έχουν γίνει δύο διακοπές και αυτή είναι η τρίτη και δεν έχει επιστρέψει το παιδί ακόμα. Το βέβαια δεν φταίει το παιδί. Ήταν και η διαχείριση που έγινε τότε από το φυσιογραφευτή που είχε φέρει ο Μαρτίνεθ και κάπως τον πίεσαν περισσότερο και έβγαλε υποτροπές. Οπότε και ο ίδιος είναι και πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί και ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει. Δεν είναι ότι θέλει να κάθεται και να κάνει γύρω-γύρω στο κεποθεραπεία. Εντάξει. Μην το λέμε ότι κάθεται, κάνει ράνι και λουφάρι, δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα στο οποίο είχε παίξει. Και βέβαια, για να είμαι και δίκαιος, είχε κάνει τα λάθη του. Ειδικά με αυτά με τη Φράιμπουργκ, αλλά όσο είχε αγωνιστεί. Και αυτό με εμάς ήταν καλός. Ναι. Με εμάς ήταν καλός αυτό. Ναι, αλλά ήταν καλός. Είναι ένας αμυντικός ο οποίος το Ολυμπιακό τον είχε όταν αποκτήθηκε, ήρθε για να ήταν από τις πρώτες μεταγραφές. Μετά τον Ιμπόρα και τον Κίνη, ο Φρέιρε είχε έρθει για το κέντρο της άμυνας. Και λέω ότι έχει πιθανότητες, γιατί είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η ομάδα του ζητά, η Φλαμέγκο, ένα ποσό στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός προσφέρει 4. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, τα οποία από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή, τα δημοσιεύματα ειδικά από την Αργεντινή είχαν βγει. Και για τον ΕΣ έτσι έγινε γνωστό το βράδυ της ανάγκας μου. Το κάναμε εκπομπή. Που τα ψάχνε.
και δεν είναι Τούρκοι. Γιατί θα φτάσω εκεί. Όχι, όχι. Στην Αργεντινή αυτά που βγάζουν είναι. Ναι, γιατί στην Τουρκία από αυτά που βγαίνουν. Το 80% δεν. Δεν. Εντάξει, κάπου θα πέσουν μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέω ότι επίσης θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό είναι ότι ο ατζέντης του είναι ο ίδιος που έχει φέρει το Ραφίνια και το Ροτινέ στον Ολυμπιακό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιος έχει συνεργαστεί και έχει συνεργαστεί με ένα πολύ μεγάλο όνομα, άστε το πούμε, έπαιξε 6 μήνες ο Ραφίνια στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ροτινέ πέρυσι ήρθε και πήρε κατευθείαν τη φανέλα του βασικού και παραμένει στο το βασικό δεξιμπάκ της ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος, ειδικά από τη μέση και μπροστά, είναι πάρα πολύ καλός και επικίνδυνος. Δηλαδή, κλασικός βραζιλιάνος μπακ. Έχει κάποια θέματα και λίγο, ξέρεις, καμιά φορά ξέρεις το πίσω, αλλά είναι και θέμα ομάδας. Το πώς λειτουργεί στο αμυντικό transition. Κάτι, για να πάω και στο αγωνιστικό, το οποίο έχει βελτιώσει και θέλει ακόμα βελτίωση ο Καρβαλιάλ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που είχε εντοπίσει σε σχέση με τα παιχνίδια που είχε δει με τον Μαρτίνεθ. Ότι ο Ολυμπιακός δεχόταν με πολύ μεγάλη ευκαιρία και την κόντρα που λέμε. Και δεν τη δεχόταν μόνο, ξέρεις, από καλές ομάδες. Δεχόταν κόντρες από τη Λαμία, είχε ευκαιρίες η Λαμία, ευκαιρίες είχε και η Φυσιά, ευκαιρίες στο Παναθηναϊκό, στο Καρασκάκι. Δεν είναι. Στο ντέρμπι τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο μήχρονο και ο Παναθηναϊκός είχε βρει πάρα πολλούς χώρους. Νομίζω θα συμφωνεί ο. Βέβαια, είχε θέμα ο Ολυμπιακός αμυντικά. Στο πρώτο μήχρονο, δηλαδή άμα θυμάστε στο ντέρμπι, πολλές φορές ο Παναθηναϊκός έπαιρνε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και υπήρχε οικόπεδο. Οικόπεδο υπήρχε. Αν παρατηρήσατε τώρα στα τρία παιχνίδια με τον Καρβαλιάλ, οι γραμμές του Ολυμπιακού έχουν έρθει πιο κοντά. Έφαγε από τον Ατρόμητο μια μισή κόντρα που ήταν μια ευκαιρία η καλή που έβαλε ο Πασχαλάκης και η άλλη στο πρώτο ημίχρονο. Στις Σέρες δεν απειλήθηκε καθόλου. Και με την Τόπολα πλήρωσε ουσιαστικά δύο λάθη. Ένα του Ορτέγκα, το οποίο δεν ήταν ούτε καν στην κόντρα, είναι ένα λάθος, τραγικό λάθος αμυντικού που χάνει την μπάλα και βγαίνει όλο στο τετατέτ. Με αυτόν τον τρόπο, με τρανζίσιο, δέχτηκε το δεύτερο γκολ από την Τόπολα, όπου έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός φάλου κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χάνει την μπάλα και φεύγει, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, να φεύγει παίχτης πίσω από το κέντρο και να βγαίνει τετατέτ και να πλασάρει. Δηλαδή όλο το γήπεδο. Όλο. Όλο. Έκανε μια ωραία προσποίηση στον Έσε, την έφαγε και ο Έσε και πλάσαρε μπάλα και πλασάρει πολύ ωραία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο Ολυμπιακός φυσικά και ήθελε την νίκη στο Περιστέρι. Συμφωνώ με κάποιους φίλους και θα τα συζητήσουμε και στα μηνύματα μετά. Και εγώ επιμένω ότι η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν κακή στο Περιστέρι. Ειδικά αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο απλά πίεσε, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει τις φάσεις. Και μια φάση με τον Πέτρο. Δεν ήταν πολύ καλό. Στο δεύτερο με την αλλαγή, όταν μπήκε ο Γιώβετιτς. Ο Γιώβετιτς ήταν και ο καλύτερος παίχτης για μένα στον αγώνα. Έβγαλε φάσεις. Είχε δύο Γιώβετιτς, είχε και δύο πολύ μεγάλες ο Ποντένσε. Και εγώ από τον Ποντένσε. Πολύ κακά τελειώματα. Α, μπράβο. Και εγώ από τον Ποντένσε και από την κλάση του Ποντένσε. Και από τον Ποντένσε, τον οποίο βλέπουμε τώρα στον Ολυμπιακό. Γιατί έχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την πρώτη εμφάνιση του Ποντένσε στα Ερυθρόλευκα. Την πρώτη του θητεία. Το πρώτο πέρασμα. Ναι. Τότε ο Ποντένσε του παίρνει όλους. Πάντα έχει. Ναι. Φέτος, αν δείτε όλα τα παιχνίδια, έχει σκοράρει πολύ ο Ποντένσε. Ναι. Δηλαδή από τον Ποντένσε, εγώ τις δύο αυτές φάσεις από τον τωρινό Ποντένσε περίμενα ότι τη μία από τις δύο θα τις τελειώσει. Έχει κάνει και τις δύο ενέργειες πολύ σωστά, έχει στρώσει την παρατημία, το στέλνει out, την άλλη δεν την βρήκε καλά το. Ισχύει. Βρήκε το πόδι του κάτω. Δηλαδή και στην αρχή ξέρει έτσι όπως σου τάρει στο πρώτο, νομίζω ότι τον έχει λέω θα τον έχει βρει από πίσω, δεν μπορεί να έχει κάνει τέτοιο σουτ. Ναι, που το έχει κάνει μόνο. Αλλά όπως βλέπει στο γρήγορο, λες το πιο πιθανό είναι ότι τον έχουν βρει από πίσω και τον έχει πειράξει για να πάει μπαλά να κάνει τόσο άσχημο τελείωμα. Μια και λέω για τον Ποντένσε. Να μην πει τίποτα άλλο για τον Ποντένσε. Βάλει άλλο τελεία. Όχι, γιατί. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχει καλά, γράμμα και άμα το πήγε και δύο καπάτος θα πάει, θέλει να υποθυμίσει. Δεν ξέρω. Ωραία, okay. Απλά το λέω, ξέρεις και αυτό, μιας και κλείνουμε για Ποντένσε, για μένα και το έχω πει και το βράδυ για στις εκπομπές, η φάση με τον Τζαβέλα τον έχει βρει στο γόνατο εκεί που πηγαίνει στη γραμμή. Δηλαδή, στα έξω, ναι, είναι βαρύσιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι το δύο διαιτητής εκεί. Ότι το VR πρέπει να πέφτει. Εκεί ότι πρέπει να πέφτει. Από τα τρία πέναλτι που λέω. Εγώ αυτό θέλω να πω. Αν υπάρχει κάποιο αυτό. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό για μένα είναι. Αυτό είναι και πέρα. Τα άλλα και τα δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό μπορεί να είναι. Θα σου πω. Τα άλλα που λένε ότι μπορεί να γελάει ο κόσμος. Έχουμε πλέον με τις επαφές. Πρέπει να το κόψουμε αυτό. Όλο ο κόσμος. Όλοι λένε. Όλοι, δηλαδή τον έχει βρει, μπορεί να σου πει άλλο, τον κρατάει στον νόμο και πέφτει. Έχουν πάρει τέτοιο πέναλτι. Στη φάση του Ροντινέη. Τον έχει βρει λίγο με τον αγκώνα
Εγώ δεν σου λέω ότι πέφτει από παιδί, αυτό. Δεν θα σου πω... Απλά πρέπει να το κόψουν αυτό πριν αλλά να πλέον... και να πούν. Αλλά το πούν να το ξεκαθαρίσουν. Δεν θα το. Ναι, γιατί εγώ έχω πει χρόνια το λέω στις εκπομπές ότι όλες οι επαφές για μένα δεν είναι πέναλτι. Εννοείται. Σωστά. Εννοείται. Ένα το κρατούμενο. Αλλά του Ποντένσε πάει με το πόδι του στο γόνατο. Δεν είναι θέμα επαφής. Ούτε πηγαίνει σε μπάλα ούτε σε οτιδήποτε. Το μόνο που μπορεί να πει ο άλλος είναι ότι δεν ξέρω τι θα την έκανε εκεί. Μόνο γι' αυτό μπορεί να σκεφτεί. Αλλά ο VAR πρέπει να επέμβει. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.